Εγώ πιστεύω ότι το χρηματιστήριο είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Τι εσείς πιστεύω? Πιστεύω ότι θα διεδειχθούμε σε τέτοια άγρια φορολογία που, πώς να το πει κανείς, δεν θα είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να έχετε λεφτά του σε μια τράπεζα. Θα μου πείτε, κύριε Γατζαφέ, τι είναι αυτό, δυναμητίζετε? Θέλω να προστατεύσω τον ελληνικό λαό. Έρχεται. Δηλαδή, ο κύριος Πανόπουλος έχει τώρα στην τράπεζα, εδώ και έρχεται, 300.000. Κύριε Πανόπουλα, για πείτε μας τα τελευταία 5 χρόνια τις φορολογικές σας δηλώσεις. Αυτό εκεί είναι. Κύριε Πανόπουλε, Λότο, όχι. Τζόνι, όχι. 300.000. Ωραία. Πήρε κανένα αυτοκίνητο? Πήρε ένα φιατάκι. Πόσο δώσατε? 12.000. Ωραία, τα φέρουμε. Τι λεφτά πήρατε μισθούς, κύριε Πανόπουλε? Πήρα γύρω στα 46.000. Ωραία. Μπράβο, κύριε Πανόπουλε. Μέχρι τα 300, ναι. Φόρο, 40%. Δεν καταλάβατε. Θα φορολογηθούν οι καταθέσεις. Έλα εδώ, κύριε, πιστωτική κάρτα. Πιστωτική κάρτα. Εδώ έχεις χαλάσει με πιστωτική κάρτα. Από ό,τι βλέπω, τα τελευταία 5 χρόνια, 186.000. Ναι. Φορολογία. Αυτό κάνουν. Και μάλιστα την άλλη εβδομάδα, 16 του μηνός, θυμηθείτε ότι ο κύριος Μανούς Ντουκάκης από το Προεδρείο των Φοροτεχνικών και τα λοιπά, μαζί με τους εργάτες, κάνουν μια ομιλία στο αφιθέατρό μας, πώς θα προστατεύσετε την τσέπη σας, πώς θα προστατεύσετε, γιατί πρόκειται για λαιλασία. Λαιλασία. Ένα ονόματι του αυτού και εκείνου και τα λοιπά, παπ, θα πληρώσετε. Έρχεται ένα απόθεν έσχες άγριο και βάρβαρο. Ετοιμάζονται μία ρύθμιση που η κάθε οικοδομή, κάποτε θαύμαζε άλλος, έκανε ο καψιώτης εκεί την πολυκατοικία, θαύμαζε και πάρει τον Πανόπλο, κοίταξε τι έφτιαξε, κουράσκε το χρόνο. Τώρα απ' έξω παραβάλλει, ανήκει στους ρωματικούς τάφους του τρίτου νοικοταφείου, του δεύτερου νοικοταφείου, του πρώτου, της Καλυθέας. Οι οικοδομείς είναι τάφος πλέον. Ακούστε τι κάνουν. Ένα διαμέρισμα τώρα κάνει μεταξύ 200-250 χιλιάρικα. Για να βάλεις τώρα ένα τριάρι μέσα, βάλεις την πεθρά σου ή τον παιδί σου. Ωραία. Έχεις λοιπόν 250, συν ΦΠΑ 19%. Χρειάζεσαι λοιπόν 300 τεκμήριο. Πώς θα το πάρεις? Καθάρισες. Μέχρι τώρα λοιπόν ο συμβολιογράφος ή η συμβολιογράφος έβαζε την προσοχή σου, κύριε Καψιώτη, και για το οικόπεδο που παίρνεις, όταν παίρνεις ανεγεμάζω, παίρνεις και κάποια ποσοστά του οικόπεδου. Ναι. Λοιπόν, έβαζε πλασματικά ένα νούμερο, 250 ευρώ, 300, τόσο βάζαμε, πλασματική τιμή. Τώρα σου λέει πόσο κάνει το οικόπεδο. Το οικόπεδο εκεί που είσαι, κύριε Καψιώτη, στο κεντρικό αυτό σημείο της Καλυθέας, είναι τόσα μέτρα, κοστίζει 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Αντιπαροχή δίνει το 50, ξέρω εγώ, είναι το άλλο 50, επί των 500, εσύ παίρνεις, ξέρω εγώ, τόσο 100. Άρα έχεις και άλλα 52 χιλιάρικα για οικόπεδο. Και αυτό το ΦΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κουνηθεί κανείς, δεν θα αγοράζει. Θα είναι τόσο ακριβά τα διαμερίσματα που δεν θα αγοράζει κανείς τίποτα. Τίποτα. Πού θα βρει τεκμήριο? Καταλαβαίνετε. Ίσως βέβαια είναι λίγο δυσνόητα. Αυτοί που ξέρουν οικονομικά, ιδιοκτήτες ή κάποιο πράγμα, μπορεί να το καταλάβει. Δεν θα πωλείτε τίποτα. Τίποτα. Το απλό τριάρι, με τον τρόπο αυτό που λέω, κύριε Πανόπουλη, με αυτά που ετοιμάζει τώρα η βαρβαρότητα των συνεργατών του κυρίου Παπακοσταντίνου, το πιο απλό τριάρι θα πρέπει να έχεις πόθεν έσχες πάνω από 350 χιλιάρια ή 300, έτσι. Έχουν βάλει 400, ότι είναι υψηλή, είναι για εκείνη την υπηρεσία, είναι 400.000, δηλαδή ένα καλό διαμέρισμα, ξέρω εγώ πού, στο χωράργο που λέει και βαλιό της ομιλίας. Δηλαδή μιλάμε για πλήρη εξάντληση. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Το τελώς αντίθετο. Μα το εντελώς αντίθετο, το εντελώς.
Διώξτε τεκμήρια και πόθεν έσχεσαι να βγουν τα λεφτά έξω. Δώστε ρε παιδιά την ευκαιρία να κινηθεί η οικοδομή. Η οικοδομή μας έβγαλε από το τέρμα στη δεκαετία του 50. Αυτές οι πολυκατοικίες που βέβαια σχήμαναν το περιβάλλον, αλλά αυτά μας σώσανε, φάγαμε, πατήσαμε στα ποδάρια μας. Μπήκαμε στην Ευρώπη, μπήκαμε στην Ελλάδα από αυτήν την έρημη την οικοδομή. Και γιατί λοιπόν να ανοίξουν οι οικοδομήσεις, θα αγκαλίζουν οι οικοδομήσεις. 13 φόρους παίρνει το κράτος από την οικοδομή. 13 φόρους. Μεταξύ αυτών και τη γονική διαφορά. Τι λέμε εμείς. Όχι πόθεν έσχες κύριε Πανόπουλε, όχι τεκμήρια και έναν φόρο το ακινήτου. Ένα φόρο ρε παιδί μου. Βάλτε τον τσουχτερό, 0,5 της αντικειμενικής αξίας το χρόνο, όπως είναι τα αυτοκίνητα. Αλλά δεν έχει μεταβίβαση, δεν έχει τίποτα. Θέλω να το δώσω εγώ του Πανόπουλου. Πάρτε, δεν με ενδιαφέρει, πάρτε το Πανόπουλο. Μια υπογραφή με τα αυτοκίνητα. Το σπίτι ακολουθεί να έχει τη δική του φορολογία προς το κράτος. Κανένα άλλο φόρο, ούτε ψηφίζει αυτή, ούτε χαμηλή, ούτε εκείνο, ούτε τ' άλλο. Καταργώ τους άλλους 13 νόμους, καταργώ το ΦΠΑ, καταργώ όλα, τίποτα άλλο. Αλλά έχει το σπίτι, κάθε ένα σπίτι που έχει γίνει, χρωστάει στο κράτος το 0,5. Δηλαδή τι σημαίνει. Σε 200 χρόνια, σημαίνει Πανόπουλε, η αξία του σπιτιού να γυρίσει στο κράτος. Δηλαδή τα τετρασέγγωνα του καψιώτη. Λοιπόν, σιγά, δηλαδή είναι τόσο τυφλή. Καταστρέφει την Ελλάδα. Πνίγει την Ελλάδα, θα πάμε το κόκκινο στο χειρότερο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Λυπάμαι, αλλά είναι ίσως χειρότεροι και από την κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή με τον κύριο Παπαθανασίου. Ανανεώμε το δεύτερο μας πρώτο Θεός. Αύριο, σπέβδω να φύγω, γιατί έχω μια συνάντηση με τον Μακαριώτα, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, που είναι επισήμως εδώ στην χώρα, και αύριο είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του Περιστερίου με τον πολύ καλό εκεί δεσπότη τον Χρυσόστομο, και ως εκ τούτου να επισπεύσουμε. Να είστε καλά, για χαρά.